Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Συμμετοχή της Περιφέρειας σε πανευρωπαϊκή καμπάνια, λεγόμενη European Region 2018. Τι περιλαμβάνει ακριβώς, ποιο είναι το πρόγραμμα? Περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σαν στόχο να μάθουν τα παιδιά τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα το να είναι κάποια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και τον πολιτισμό των χωρών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου εδώ στην περιφέρειά μας, για την χώρα μας, ξέρετε ότι ο πολιτισμός είναι ένα από τους πυλώνες ανάπτυξης για την Ελλάδα. Γι' αυτό τον λόγο και η περιφέρεια συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και δίνει την δυνατότητα σε κάποιους μαθητές από σχολεία τα οποία βρίσκονται σε δύσκολες περιοχές, κοντά στα σύνορα, να επισκεφτούν σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, όπως το αρχαιολογικό χώρο της Μαρόνιας, αλλά και τα μουσεία του Δημοτήχου και της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου αφενός να μάθουν αυτό το πλούτο πολιτισμού που διαθέτει η χώρα μας, αφετέρου με δε και τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα ωφέλη, τόσο για τα μικρά παιδιά βέβαια, για τους μαθητές, όσο και για την ίδια την περιφέρεια? Τα ωφέλη για τα παιδιά, αλλά και γενικότερα για την χώρα μας, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια οικογένεια όπου ο στόχος είναι η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ανθρώπων. Είναι γνωστό ότι πριν από 20-25 χρόνια, για να μετακινηθείς από τη μία χώρα στην άλλη, χρειαζόσουν ένα διαβατήριο, χρειαζόσουν μια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες σήμερα δεν υπάρχουν. Μπορεί εύκολα σήμερα κάποιος που είναι στην Ελλάδα να πάει στη Γερμανία και να δουλέψει, χωρίς τις διαδικασίες που ίσχυαν τα χρόνια των πατεράδων μας. Όπως επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με το θέμα της ελεύθερης διακίνησης και της, του πνεύματος. Σήμερα μπορεί οποιοδήποτε να πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, της Γερμανίας, της Γαλλίας, μέσα από τα προγράμματα του Εράσμους και να δεχτεί τις αντίστοιχες σπουδές της χώρας στην οποία φιλοξενείται. Είναι γνωστό τουλάχιστον ότι είμαστε πια υπέρμαχοι, να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, μια οικογένεια η οποία έχει ως στόχο, όπως είπα, να προάγει το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, μπορεί να θεωρείται σήμερα κάτι δεδομένο για την Ευρώπη, αλλά πριν από 100 χρόνια, το 1912 μέχρι και το 1940, η Ευρώπη είχε δύο μεγάλους πολέμους, τους δύο παγκόσμιους πολέμους μεταξύ των χωρών, που οδήγησαν και στην οικονομική αλλά και στην ανθρωπιστική, στον αφανισμό πολλών ανθρώπων. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, μπορεί σήμερα να τα θεωρούμε δεδομένα, μάλιστα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη τυραννήθηκε από αντιπαλότητες και από οικονομικά συμφέροντα μεταξύ των τότε μεγάλων χωρών. Αυτά σήμερα έχουν εξαλειφθεί. Ανοίγοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε, επαναλαμβάνω, μια μεγάλη οικογένεια. Κύριε Αντωνιάδη, όσον αφορά την τουριστική κίνηση στην περιφέρεια, στην ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ξεκίνησε νωρίς, αρκετά ζεστές ημέρες. Είναι γεγονός ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αύριο στην Καβάλα για πρώτη φορά έχουμε την πρώτη αεροπορική πτήση από το Βέλγιο, την TUI του Βελγίου. Θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Θα έχουμε δύο πτήσεις από το Βέλγιο στην περιφέρειά μας. Το Βέλγιο είναι μια μεγάλη χώρα, μια χώρα με ένα υψηλό εισοδηματικό κριτήριο και οι Γάλλοι ταξιδεύουν και εκτός full season. Δηλαδή ταξιδεύουν στους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα η περιφέρεια μας συμμετάσχει σε μια μεγάλη έκθεση γαστρονομικού ενδιαφέροντος, γιατί πιστεύουμε ότι ο τουρισμός έχει άμεση σχέση με την γαστρονομία. Συμμετέχουμε στην έκθεση Ελλάδος με γεύση. Συμμετέχουν 15 επιχειρήσεις από την περιφέρειά μας, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε και την δυνατότητα και την ευκαιρία στις επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας να προβάλλουν και να προωθήσουν τα σημαντικά αγροτικά προϊόντα που έχουμε ως τόπος. Και να κλείσω ότι στις 20 Μαΐου έχουμε ξεκινάει και για μια εβδομάδα η καρδιά του Ίνου, θα χτυπάει στην Δράμα, έχουμε τις εκδηλώσεις της Δράμα Ινογνωσίας. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία πια έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά απευθύνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις βαλκανικές χώρες. Κύριε Αντωνιάδη, και να μην ξεχνάμε βέβαια και την Πανέλληνια Εμπορική Έκθεση από τις 18 με τις 20 Μαΐου, σε δύο εβδομάδες ακριβώς. Είναι επίσης μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, επειδή αυτή είναι εμπορική έκθεση, γι' αυτό και δεν την ανέφερα. Οι άλλες είναι τουριστικές εκθέσεις και έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μια μεγάλη έκθεση
η έκθεση που αναφέρετε και εσείς που θα γίνει στην Εκομοτηνή ή η έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας στο Κεφράκης, όπου δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις της περιφέρειας μας αλλά και από τις γειτονικές χώρες να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να γίνουν συμφωνίες οι οποίες είναι απαραίτητες σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και δυστοκίας. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ, γεια σας.